δεν συμμετέχει το ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και προεκλογικά δηλώνει ότι με το μόνο κόμμα που θα μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή, είναι το ΚΚΕ. Με τα άλλα κόμματα, λέει, που θα είναι στη Βουλή, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί είναι μνημονιακά κόμματα. Αυτή η πρόταση, φίλες και φίλοι, η πρόταση αγάπης προς το ΚΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια πρόταση υποκριτική. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κοινή βάση. Δεν στοχεύει το ΚΚΕ στις ίδιες επιλογές. Δεν έχει την ίδια στόχευση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τις στοχεύσεις και τις επιλογές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει ότι σήμερα η εργατική τάξη και ο λαός μας πρέπει να συγκρουστεί με το μεγάλο κεφάλαιο και τα μονοπόλια. Πρέπει να έρθει σε αντίθεση και να συγκρουστεί με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μνημόνια διαρκείας. Δεν πρέπει να αναγνωρίσει και να μην πληρώσει κατ' επέκταση το δημόσιο χρέος. Τι λέει απέναντι σε αυτά τα τρία κομβικά ζητήματα ο ΣΥΡΙΖΑ? Καλλιεργεί αυταπάτες για το ρόλο των μονοπωλίων, μιλώντας για υγιή επιχειρηματικότητα. Συναναστρέφεται με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων αλλά και με το Σύνδεσμο Ελλήνων Τουριστικών Επιχειρήσεων. Πηγαίνει στο εξωτερικό, στο Λονδίνο και συναντιέται με αυτά που πριν από λίγους μήνες τα χαρακτήριζε ως τα γαμψά, ως τα γεράκια του συστήματος, τα αρπακτικά του συστήματος με τα διάφορα hedge fund, για να μπορέσουν, για να παρουσιάσουν ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Μιλιός το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσουν να προσελκύσουν μέσα από αυτή την προσπάθεια τα hedge fund και τα κεφάλαια που αυτοί διαχειρίζονται. Δεν έχουμε κοινή βάση, φίλες και φίλοι, με την προσπάθεια την οποία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι εμείς θα παραμείνουμε, δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι στο κάτω-κάτω της γραφής θα σεβαστεί η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέσα σε αυτήν το σεβασμό των δεσμεύσεων θα επαναδιαπραγματευτούν την όποια σύμβαση, την όποια δανειακή υποχρέωση υπάρχει. Άρα και για το δημόσιο χρέος το ίδιο πράγμα, ότι πρέπει, όσο και αν είναι αυτό το ύψος του, ότι θα πρέπει να το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Από αυτή την άποψη λοιπόν, στα βασικά ζητήματα δίνει τις ίδιες απαντήσεις ή παρεμφερείς απαντήσεις με τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα λοιπόν η κοινή βάση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι με το ΚΚΕ, η κοινή βάση είναι με τη Νέα Δημοκρατία, η κοινή βάση και πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι με το ΠΑΣΟΚ, είναι με το Ποτάμι, είναι με το νέο κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου ή με τους ανεξάρτητους Έλληνες.